Καλησπέρα με αυτό το χρηστό ψωμό που είναι με ξηρούς καρπούς και φρούτα για μια καλή και παραδοτική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Τι θα μιλήσετε? Εκτός από το χρηστό ψωμό, το οποίο είναι για μια καλή και δημιουργική χρονιά και το οποίο επάνω είναι και αυτό το κρασάκι, έτσι ώστε μόλις το ανοίξετε να ραντιστεί λίγο και θα προσφέρετε και ένα κομμάτι δηλαδή για το σπίτι. Εκτός από αυτό είναι και αυτό ένα πανάκι το οποίο είναι το λινάρι με τις τρύπες. Αυτό το οποίο σας το δίνω, το βάλετε σε όλες τις πόρτες του σπιτιού, θα το κόψετε σε όσα σημεία του σπιτιού έχετε, θα το κόψετε σε ένα κομμάτι, το οποίο είναι γεμάτο τρύπες για να αποτρέψετε τους καλικάτζαρους. Όταν έρχονται οι καλικάτζαροι μέσα, αντί να προχωρήσουν μέσα στο σπίτι, θα αρχίζουν να μετράνε τις τρύπες, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν να μετράνε, μέχρι το 2 ξέρουν να μετράνε, θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. 1-2, 1-2. Που σημαίνει ότι μέχρι να το μετρήσουν, θα φτάσει πρωί και έτσι θα ξημερώσει και θα αναγκαστούν να φύγουν και θα γλιτώσουν οι νοικοκυρέοι το σπίτι τους. Αν όμως κάποιος καλικάτζαρος είναι πιο έξυπνος και καταφέρει και μπει μέσα, καλό θα είναι ο νοικοκύρης να έχει κόψει μία φέτα ψωμί, να το έχει ραντίσει με λίγο από αυτό το κρασάκι, να το αφήσει πάνω στο τραπέζι ή στο τζάκι αν υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα γλυκάνουμε τον καλικάτζαρο ή τα καλικάτζαράκια και θα καθίσουν, θα φάνε και θα φύγουν με την ησυχία τους. Διώχνει και πολιτικούς εχθρούς. Εξαρτάται ο καλικάτζαρος με τι κίνητρο θα έρθει μέσα και τι μορφή θα έχει. Δήμαρχε, βάλε παντού. Σε πόρτες και παράθυρα και σιφόνια. Γιατί είναι πολύ μικρή και μπαίνουν από τρύπες κλειδαρότρυπες. Εν τω μεταξύ είναι και ψηλόλυγνα. Και παίρνουν και ψήφους, ε. Μακραίνουν και τα χέρια τους, το οποίο αν δεν μπορεί να μπει μέσα, έχει βάλει φωτιά. Θα μακρύνει το χέρι του για να πιάσει τη λιχουδιά. Αυτά είναι έτοιμα από την αρχαία Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ, κρατάνε πίσω από την αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί καλικάτζαροι, είναι αλήθεια, και στην πολιτική ζωή είναι οι περισσότεροι μαζεμένοι. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Λαβουδιάν Φλέσσα, τα παιδιά του φίλου μας του Φλέσσα που έχει ασχοληθεί, Δημήτρη, έτσι. Δημήτρη. Γιώργο. Του Γιώργου, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τη λαογραφία και με διάφορες δουλειές σημαντικές, και τα παιδιά του συνεχίζουν αυτή την ενασχόληση. Έγινε εδώ πέρα μια παρουσίαση λαογραφικών ηθών και θύμων από τα πολλά που έχει ο λαός μας, με την μεγάλη του ιστορία και τη μεγάλη παράδοση. Σε ευχαριστώ, αγαπητή Δήμητρα, με την ομάδα όλη και για την προσφορά την συγκεκριμένη εδώ. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένη νέα χρονιά, να είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα. Είναι πολύ ωραία η παρουσία σας. Ομορφύνατε εδώ το χώρο. Το κάνετε πάντοτε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις Απόκριες, φέρνοντας εδώ και μιλώντας για ήθη και για έθιμα, για τη λαογραφία μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προσφορά και για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Μια παραγωγική χρονιά σας εύχομαι και καλές γιορτές. Να είσαστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Επίσης, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι για τους καλικάτζαρους. Μέχρι το 2 μετράνε. Μέχρι το 2 είναι κουτί, δεν ξέρουν. Μετράνε μέχρι το 2. Αλλά αν κάποιος καταφέρει και είναι πιο έξυπνος, θα καταφέρει και θα μπει μέσα.